14 χρόνια συμπληρώνει φέτος ο Σύλλογος Φίλων της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη, ο οποίος έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα σε γνωστό κέντρο στις κάτω Αρχάνες, παρουσία βουλευτών, επιχειρηματιών, φορέων και πλήθους κόσμου. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν βοηθήσει και στις αναστηλώσεις της Μονής και στις εργασίες μας. Ιδιαίτερως ευχαριστούμε τον κύριο Περιφερειάρχη για τη βοήθειά του προς το μοναστήρι και προς τον Σύλλογο, τον κύριο Αντώνη τον Καράτσι, για την στήριξή του πάντοτε. Εμείς είμαστε εδώ οι φίλοι της Μονής. Για τη δική μας την περιοχή, ο Άγιος Γιώργης πάντα έπαιζε το σημαντικότερο ρόλο ως Άγιος της περιοχής και προστάτης γενικός της περιοχής. Και θεωρώ ότι ήταν υποχρέωσή μας να βρισκόμαστε όλοι οι φίλοι της Μονής κοντά και να στηρίζουμε με κάθε δύναμη. Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, τιμήθηκαν για την προσφορά τους στην Ιερά Μονή Επανοσύφη και στον Σύλλογο ο Περιφερειάρχης Κρήτης και ο Πρόεδρος του Ομίλου Καράτζη, Αντώνης Καράτζης. Θα βραβεύσουμε τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη, και τον επιχειρηματία του Ομίλου Καράτζη, τον Αντώνη τον Καράτζη, ο οποίος έχει προσφέρει τα μέγιστα από τότε που έχει ιδρυθεί ο Σύλλογος μέχρι τώρα, και ηθικά και υλικά. Το πρόεδρο του Ομίλου, κύριο Καράτζη, Αντώνη, να προσέλθει. Νιώθω πάντα συγκινημένος. Εντάξει, είναι ωραίο να αναγνωρίζεται κάτι όταν ένας άνθρωπος έχει δώσει κάτι από τον εαυτό του, από αυτό που μπορεί να δώσει ο καθένας. Και είναι τιμή για μένα, με βρίσκει συγκινημένο πάντα. Στις δράσεις του Συλλόγου, ο οποίος βάζει το δικό του λιθαράκι στις όποιες ανάγκες παρουσιάζονται, αναφέρθηκε ο πρόεδρος, κ. Σταυρακάκης, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις εργασίες που έγιναν τόσο στην Ιερά Μονή, όσο και στα παρεκκλήσια του Αγίου Αντωνίου και του παλιού Άι Γιώργη Σαριμάμπελα. Βοηθούμε το μοναστήρι σε κάποιες ενέργειες που γίνεται είτε στον παλιό Άι Γιώργη είτε στον Άγιο Αντώνη για το χώρο που φτιάχνουμε. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε για αναστήλωση, θα σας πω μόνο στον παλιό Άι Γιώργη έχουμε διατροφητεύσει για να μπορούμε να κάνουμε ένα χώρο να πηγαίνουν τα παιδιά σαν εκδρομή. Όταν χρειάζεται κάποια εργασία και μας ζητηθεί, μπορούμε να συνεισφέρουμε κάποιες εργασίες που χρειάζεται το μοναστήρι.